Μέρων για τη σημερινή εκδήλωση που συνοργανώνουμε με το νομικό πρόσωπο του Δήμου. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου αγωνίζεται από ιδρύσεώς της στον χώρο του πολιτισμού με αυθαρπάρνηση και ανιδιοτέλεια για την διατήρηση της ιστορικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε τις 3 Απριλίου του 1982 και είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των πολιτιστικών συλλόγων της επαρχίας τέως επαρχίας Γονής και Ξηρομέρου. Έχει έδρα την Αθήνα Πατησίων 5 στον 4ο όροφο. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, σαν πρόεδρος της ΟΨΙΚ, αλλά και των άλλων μελών του Κεντρικού Συμβουλίου, να παρουσιάσουμε σήμερα στους συμπατριώτες και στο αναγνωστικό κοινό του Αστακού και της γύρω περιοχής το κατασταλάγμα μιας μακράς και επίπονης πνευματικής όσο και εκδοτικής δουλειάς. Το κατασταλάγμα της πνευματικής δουλειάς του επί 10 χρόνια πρόεδρου της ΟΨΙΚ και συγγραφέα του βιβλίου «Οι περισσοριώτες στο Αγρίνιο 1823-1845» επίκυσε στο Πραχώρι, στην Άπακτο και στο Ξηρόμερο. Ξεφυγίζοντας το βιβλίο από την πρώτη ματιά αντιλαμβάνεται κανείς τη σοβαρή πνευματική δουλειά του συγγραφέα, ο οποίος σταχυολογώντας όσα ιστορικά γεγονότα είχαν συλλέξει οι πρώτοι θεριστές, οι πρώτοι ερευνητές για την περιπλάνηση των Τσουλιωτών και αφού ενέσκεψε επί πολλά χρόνια σε σημαντικά αρχεία, γενικά αρχεία του κράτους, προδίδει σε εμάς και στις επόμενες γενιές σημαντικά ιστορικά ντοκουμέντα και γεγονότα και πιστεύουμε ότι το παρόν πόνημα θα είναι το τελειότερο των μέχρι τώρα εκδοθέντων για τους υπεροσουλειώτες στην Ετωλοκαρνανία. Το βιβλίο αναφέρεται στην περιπλάνηση των Σουλιωτών που είχαν εκπατριστεί προς την Κέρκυρα το 1803, την επάνωδό τους και μετά τη μετέπειτα επίκησή τους στην Ετωλοκαρνανία με την ηλικία κατάσταση στο Αγρίνιο, Νάπακτο, Μεσολόγγι, Βόνιτσα, Ξηρόμερο. Αναφερόνται και στην Παπαδάτου πάνω, που, από εκεί που κατάγουμε, έχουμε οικογένεια που, με το όνομα 300 που κατάγονται εκεί από το Σούλι. Θα ήθελα από τη θέση αυτή, εκφράζοντας όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους του Ξηρομέρου, να ευχαριστήσω δημόσια τον Νικόλα Ομίτση για την πολυεπίπεδη προσφορά του στο πολιτιστικό κίνημα και στην προσπάθειά του να διατηρηθεί άσβεστη ιστορική μνήμη. Αυτό προσμετάται όχι μόνο στην ψυχική του ευγένεια, αλλά και στη σημαντική ανιδιοτελή επί δεκαετίες προσφορά του. Ανέφερα παραπάνω λίγα λόγια το τι λέει το βιβλίο. Στη συνέχεια θα σας μιλήσει αρνητικά η κυρία Μαρία Αγγέλη για το βιβλίο και ο Γιώργος Γκρίνος για το συγγραφέα και ελπίζω να σας δώσουν το ένασμα για την αγορά του βιβλίου.